πάμε στο Χρήστο Πάσο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχήν, Κατερίνα, ότι είναι πολύς ο κόσμος που βρέθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Συναντήθηκαν και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι δεν παρέστη τελικά στην τελετή υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμοδία για θέματα ενέργειας και παρέστη ουσιαστικά η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Ντόχευτη, στην τελετή. Ένα λεπτό, τώρα, βρίσκεται ή δεν βρίσκεται στην Κύπρο υφυπουργός? Την πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι βρίσκεται, δεν παρέστη στην τελετή για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι δεν μας ανακοινώθηκαν. Δεν έχει να κάνει με την ουσία της συμφωνίας ή οποιοδήποτε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τώρα υπογράφει το πρωί το συμβόλαιο με την κοινοπραξία ExxonMobil κατά Petroleum για το τεμάχιο 10 με τον υπουργό τον κύριο Λακκοτρύπη να τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει τους στόχους τους οποίους έθεσε, που ήταν κατά κύριο λόγο να βρεθούν στην περιοχή και να εργαστούν για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου, μεγάλες ενεργειακές εταιρείες. Σημείωσε το η ExxonMobil και η Qatar Petroleum, που για πρώτη φορά έρχονται και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για θέματα υδρογόνων ανθράκων, βέβαια. Αποτελούν μεγάλους κολοσσούς, έχουν οικονομικό βάθος και σπουδαία τεχνογνωσία που θα βοηθήσει την κυπριακή κυβέρνηση να επιτύχει τους στόχους της. Σημειώνω χαρακτηριστικά ότι θα πραγματοποιηθούν στα τεμάχια 6, 8 και 10, όπως ανέφερες εσύ για το 8 και 6 υπογραφές είναι αύριο, 12 ερευνητικές γεωτρήσεις. Η πρώτη ερευνητική γεωτρήση θα πραγματοποιηθεί στο τεμάχιο 10 εντός του 2018 από την κοινοπραξία ExxonMobil Qatar Petroleum. Ουσιαστικά συνολικά θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη περίοδο της αδειοδότησης 2 ερευνητικές γεωτρήσεις. Επίσης, να σημειώσω ότι οι εταιρείες είναι δεσμευμένες να συνεργαστούν με την κυπριακή κυβέρνηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδυνάμωση των γνώσεων στον τομέα των υδρογόνων ανθράκων, με ειδικότερα την εκπαίδευση, με ειδικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα. Να φέρω εντάχει ότι ο ανώτερος αντιπρόεδρος του ομίλου ExxonMobil, Andrew Swiger, αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία που έχουν με την Qatar Petroleum και την μακρά προϋπηρεσία την οποία έχουν, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ισχυρή σχέση αλληλεκτίμησης και συνεργασίας με το Υπουργείο Ενέργειας και προσβλέπουν σε συνεργασία και με την κυπριακή κυβέρνηση με στόχο την αξιοποίηση και υλοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας σε υδρογόνων ανθράκους. Ενώ από πλευράς του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Qatar Petroleum, ο Σαντ Σέριτα Αλ Κάμπι, ανέφερε ότι αυτή η συμφωνία διευρύνει την διεθνή παρουσία της εταιρείας στον τομέα των υδρογόνων ανθράκων και σημείωσε ότι τόσο η Qatar Petroleum όσο και η ExxonMobil προσβλέπουν στην συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια για να επιφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην χώρα, πράγμα το οποίο τόνισε και ο Andrew Swinger. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.